Η συντριπτική νίκη του νεοσυσταθέντος κόμματος του Brexit στη Βρετανία προκαλεί μεγάλο πονοκέφαλος στις Βρυξέλλες. Ο Νάιτζελ Φάρατς απαιτεί να του δοθεί ρόλος στις διαπραγματεύσεις για τον Brexit, αλλιώς προειδοποιεί ότι θα φέρει τα πάνω κάτω στη βρετανική πολιτική σκηνή. Πάμε Λονδίνο. Ο Ανδρέας Μεταξάς θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ανδρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιλία, κυρίες και κύριοι. Όπως ακριβώς το είπες, ο Νάιτζελ Φάρατζ επιθυμεί επιτέλους μια θέση στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την Κομισιόν συγκεκριμένα. Αλλιώς απειλεί ο ίδιος ότι εάν δεν του δοθεί αυτή η ευκαιρία, θα το πληρώσουν τα κόμματα, τα παραδοσιακά κόμματα της Αγγλίας και κυρίως οι Conservatives στις επόμενες γενικές εκλογές. Να αναφέρουμε ότι πριν από λίγο πήραμε μια ειδοποίηση ότι ο Jean Claude Juncker απέκλεισε το ενδεχόμενο νέο διαπραγματεύσεων, οπότε δεν είμαι σίγουρος ποιες διαπραγματεύσεις θέλει να λάβει μέρος πλέον ο Νάιτζελ Φάρατς. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι στον αντίποδα φαίνεται ότι προετοιμάζεται σενάριο για δεύτερο δημοψήφισμα με σκοπό να αποφευχθεί το no deal, αφού το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατς αλλά και το UKIP φαίνεται ότι επιθυμούν το Brexit τόσο πολύ, το οποίο μπορεί να είναι αυτό ακόμα και με no deal. Αφήνουν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Τα κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την παραμονή φαίνεται να έχουν συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο από αυτά τα κόμματα που υποστηρίζουν την έξοδο και φαίνεται ότι αυτό οδηγεί σε περισσότερη πόλωση, σε μεγαλύτερο κλίμα πόλωσης. Όπως είπαμε όμως, για να αποφευχθεί ένα no-deal σενάριο, ακόμα και κομμάτια της κυβέρνησης φαίνεται να υποστηρίζουν πια το ενδεχόμενο να γίνει ένα δεύτερο δημοψήφισμα και αν αυτό δεν επικρατήσει, αν αυτό το ενδεχόμενο δεν επικρατήσει, μπορούμε να δούμε την Βρετανία να οδηγείται ακόμα και σε γενικές εκλογές μέσα στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ, Ανδρέα.